σας χαιρετήσω, κύριε Μουρατίδη μου. Τι κάνετε? Ετοιμάζω το μεσημεριανό μου. Παντζάρια βλέπω. Παντζάρια και ψαράκι. Κάνετε διατροφή? Προσπαθώ όσο μπορώ. Εδώ είναι η κουζίνα, η τραπεζαρία και το σαλόνι. Κάτω είναι η κρεβατοκάμαρα που για να μπεις πρέπει να κτηθείς. Ένα μπότο. Τώρα επαγγελματικά τι γίνεται, σε τι φάση είμαστε? Μανατζάρω δύο καλλιτέχνες καινούριους, Μαρούλα Κασκαβέλη και Γιώργος Παπαϊσιδόρου. Είναι ένα παιδί που ήταν στο Voice στην ομάδα του Σάκη. Ετοιμάζω μια μουσική παράσταση που θα δεχτεί Παρασκευές στο El Govern de l'Arte, που είναι ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη δεκαετία του 60. Αυτό είναι το blog μου. Κάθε μέρα γράφω και ανεβάζω άρθρα. nikosonline.gr. Εδώ γράφετε τίποτα, καμία στήλη που να σχολιάζετε, να κάνετε τέτοια? Μόνο άρθρα? Όχι, 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 όχι. Μόνο άρθρα και μόνο σοβαρά πράγματα. Μάλιστα. Καθόλου gossip. Μάλιστα. Καθόλου τηλεόραση. Μάλιστα. Ωραία, γιατί... Δεν ασχολούμαι με εσάς τους celebrities. Και εδώ βλέπεις λιγάκι το παρελθόν. Εδώ ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι φυσικά ο Χατζηδάκης. Και δίπλα? Η Μελίνα Μερκούρη. Και εδώ, με μαλλιά? Εσείς με μαλλιά! Δείτε το αυτό! 1976, στο γραφείο του Μάνου Χατζηδάκη, πήγαμε να τον ψήσουμε, να βγει με τη Μελίνα στο γήπεδο του Πανιωνίου. Κάναμε μια συναυλία για να μαζέψουμε λεφτά. Και δέχτηκε. Από Κριτική Επιτροπή πάντως, μου λείπετε. Θυμόμαστε πολύ σε κριτικές επιτροπές, τα λέμε. Γιατί τα έχω κάνει όλα. Είμαι ο εθνικός κριτής πια. Τώρα έχει γίνει της μόδας να παίρνουν επιτροπές celebrities, τραγουδιστές. Δεν σας αρέσει αυτό? Εμένα? Ναι. Εσένα σας αρέσει? Να σας πω κάτι, ένας τραγουδιστής όμως έχει μια άποψη, ενώ μπορεί να κρίνει και να είναι περιστατωμένη η άποψη του. Οκ, οκ. Άρα γι' αυτό τους παίρνουμε. Γιατί η Τάμτα είναι καλύτερη από μένα, κατάλαβες? Στο X Factor θα θέλατε να είστε? Ναι, θα ήθελα. Θέλετε, σας έχει γίνει πρόταση? Όχι. Μπορείς να κανονίσεις κάτι? Θα κάνω, μόλις πάω θα κάνω τι μπορώ. Όχι, θα τα κάνω όλα, λέει λίμπα. Γιατί πιστεύετε να σας έχουν κάνει μια πρόταση? Γιατί έχει γίνει της μόδας να παίρνουν τραγουδιστές. Ή γιατί μπορεί να με θεωρούν ότι έχω πολύ χρησιμοποιηθεί. Δεν ξέρω τι να σου πω. Απλώς μου λείπουν τα λεφτά. Στη τηλεόραση. Τι άλλο θα κάνατε, θα μπορούσατε να κάνετε στη τηλεόραση, θα θέλατε να κάνετε? Να σκουπίζω πατώματα, να κάνω τζάμια. Οτιδήποτε θα μου έφερνε να έχω ένα ποσόν. Όποιες τραγουδίστριες και τα λοιπά, ποια σας αρέσει, ποια είναι έτσι η αγαπημένη σας? Να σου πω τη Μαρίνα Σάτι, να σου πω την Ελεονόρα Ζουγανέλη, να σου πω την Νατάσα Μποφίλου, να σου πω την Μαρίζα Ρίζου. Αχ, την αγαπώ. Κι εγώ. Ναι, μου λέτε όλες λίγο πιο, τις πιο έντεχνες, από πιο έτσι... Καμία. Η Πάολα δεν σας αρέσει? Στο λαϊκό ρεπερτόριο μου αρέσει. Ποιοι δεν είναι τέλειοι να κάτσουν εκεί? Αυτοί που τραγουδάνε playback στα μαγαζιά τους, αυτοί που δεν έχουν φωνή, αυτοί που δεν πατάνε νότες. Και τους βγάζετε στις τηλεοράσεις, όχι εσύ. Τους βγάζουν στις τηλεοράσεις και τους χειροκροτάνε. Μπράβο! Και δεν έχει πατήσει νότα. Ο Σταν σας αρέσει? Με το Στανιό. Μη με το Στανιό. Δεν είναι της ηλικίας μου. Αν και δήλωσε ότι μαζί του έχουν και μεγαλώσει οι γενιές. Και συνέκρινε τον εαυτό του με τον Μάικλ Τζάκσον. Συμφωνείτε? Ο Πέτρος Ιακωβίδης σας αρέσει? Τι είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, παιδιά? Χωρίς πλακά. Ο Πέτρος Ιακωβίδης είναι ένας νέος τραγουδιστής που λέει το κοριτσάκι μου. Λέει κου ρεπερτορίου που κάνει. Έχει γράψει και στον Αργυρό το ξημερώματα. Μπαίνω αμέσως να δω. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Κοίτα πώς με πάει από την Edith Piaf στον Πέτρο Ιακωβίδη. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν είναι του τύπου μου. Τι να κάνω τώρα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σας αρέσει? Σαν παιδί μου αρέσει πολύ, το συμπαθώ τρομερά. Είναι πολύ γλυκός. Σαν τραγουδιστής. Μ' αρέσει πάρα πολύ ένα τραγούδι του. Ποιο? Παιδί γενναίο. Η Φουρέιρα δεν σας αρέσει? Πολύ. Όχι, τώρα σοβαρά. Τρελαίνομαι. Πηγαίνω κάθε βράδυ και τα σπάω. Γιατί? Μπορείς σε τρελή.